Πανελίστες. Δεν υπάρχουν κρεμότητες, όχι. Όλα είναι πάρα πολύ καλά. Όλα μεταφέρονται από το 13 στο 14 και ίσως από το 14 στο 15 και ελπίζω στο 15. Ατόφια από το 13 στο 14. Ατόφια, ναι. Έτσι. Άντε και στην εκκλησία. Εντάξει, δεν είναι. Μικρή είμαι ακόμα. Κάτσε να μεγαλώσω. Μικρή ακόμα, σωστό γι' αυτό. Όχι, όχι, κάνα δύο χρόνια πρέπει να τελειώνει. Έχεις κάνει ποτέ λίστα. Να κάνεις κανένα παιδί, κανένα σκυλί. Λίστα αυτή τη φάση. Όχι, όχι. Ναι, τι πω, είσαι 40. Μικρή είσαι, αλλά σε 32 θα σε πιάσει άγχος. Ναι, κάτσε να με πιάσει πρώτα. Τώρα αισθάνομαι πολύ καλά. Ούτε στη συγκατοίκηση έχετε πρέπει να προχωρήσει, στο επόμενο στάδιο δηλαδή. Όχι, γιατί παιδιά πρέπει να έχω εδώ. Εδώ πέρα δηλαδή. Πες ρε Πέτρο, εσύ που ξέρει. Είστε ψυχαναγκαστικοί τελικά. Τι να πω. Με το γάμο και τα παιδιά. Εσύ είστε ψυχαναγκαστικοί. Εγώ είμαι ψυχαναγκαστικός. Πες να μου λύσεις. Πες κι άλλο ρόλο. Γιατί πες ότι... Ποιος είναι αυτός που ρίχνει τα μπινελίκια. Ναι, εγώ είμαι. Ο Βαλαβανίδης. Που έχει κοπρολαλία. Όχι, αυτό δεν το έχω τόσο. Είπαμε, λέει, κανένα μπινελίκι, έτσι για να περνάει όλα, όχι κοπρολαλία. Αυτό συνέχεια σκατολογεί. Α, τοκ τοκ, αγάπη ρε. Ναι, ναι, ναι. Αυτό πώς το γράφουν στον τύπο. Είναι υπότιτλος. Αυτό που συζητάγαμε το πρωί. Έχουμε και τραγούδι που τραγουδάει ο υπέροχος Πάνος Κιάμος σε στίχους Νίκου Γρίτση και μουσική Γιώργου Σαμπάνη. Το ξέρουμε, μας το είπε και ο Σαμπάνης.